συμβάσεις απόψε βρίσκεται στο αντίριο, στο κλειστό του αντιρίου, για μια συναυλία η οποία διοργανώνεται από την ενορία του Αγίου Νικολάου εδώ στο αντίριο. Εν ώψη της γιορτής του Αγίου Νικολάου γίνεται η σημερινή συναυλία, μια μέρα μετά τη γιορτή του Αγίου. Είναι μια συναυλία που πέρα από το δικό μου προσωπικό ρεπερτόριο, θα πούμε κλασικό ρεπερτόριο, θα πούμε παραδοσιακά τραγούδια. Αυτό θα είναι το ρεπερτόριο της συναυλίας. Ελπίζω να είναι μια συναυλία που θα τη χαρούμε όλοι και θα τη θυμόμαστε. Σε τι φάση σε βρίσκουμε, Δημήτρη, αυτή την εποχή? Είμαι σε μια φάση που τρέχω με τους μουσικούς μου σε όλη την Ελλάδα. Κάνω για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια μια χειμερινή περιοδία. Συνήθως τις περιοδίες έκανα το καλοκαίρι μόνο. Φέτος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια αποφάσισα να μην εγκατασταθώ σε κάποιο χώρο στην Αθήνα, αλλά να ταξιδέψω με τα τραγούδια μου σε όλη την Ελλάδα. Και παράλληλα κάποιες μέρες της εβδομάδας, συνήθως Τετάρτη και Πέμπτη, βρίσκομαι στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, συμμετέχοντας στο musical «Σερσε Λα Φαμ», που έχει σκηνοθετήσει και χορογραφεί η Σοφία Σπυράτου. Από τις εμφανίσεις σου ανά την Ελλάδα, τι εισπράττεις? Παρόλο που βιώνουμε μια οικονομική κρίση, η οποία είναι και κοινωνική κρίση και υπάρχει μια στεναχώρια από τον κόσμο, διαπιστώνω ότι ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει, θέλει να βγει έξω, ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Διασκεδάζει και βλέπω ότι πολλές φορές μέσα από τα τραγούδια που τραγουδάει μαζί μας θέλει και να διαμαρτυρηθεί. Γιατί εμείς στα live μας χρησιμοποιούμε κλασικό ρεπερτόριο, τραγούδια του Λοΐζου, του Ξαρχάκου, του Θοδωράκη, τραγούδια που γράφτηκαν σε μια πάλι δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, τα οποία ταυτόχρονα είναι και πολύ επίκαιρα για αυτό που βιώνουμε σήμερα. Οπότε, έχοντας αυτό το ρεπερτόριο, διαπιστώνει ότι ο κόσμος θέλει να τραγουδήσει μαζί μας, θέλει να διασκεδάσει, έτσι, να διαμαρτυρηθεί τραγουδώντας, αλλά ο σκοπός μας πάντα είναι να του μείνει στο τέλος η γεύση της διασκέδασης. Δηλαδή, θέλουμε όχι μόνο να τον προβληματίσουμε τον κόσμο, αλλά να περάσει καλά. Και βρίσκει διέξοδο μέσα από τα τραγούδια αυτά, μέσα από τα ακούσματα, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε ένας λαός που το τραγούδι είναι μέσα στο DNA μας. Ο Έλληνας θέλει να διασκεδάσει. Τραγουδάει τους καημούς του, τραγουδάει τη συναχώρια του, αλλά είμαστε ένας λαός που το ρίχνουμε έξω, διασκεδάζουμε και λύνουμε τα προβλήματά μας, θα έλεγα, και μέσα από τη μουσική. Αν πεις και κάτι τελευταίο, δισκογραφικά, τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε μάλλον αυτή την περίοδο? Τι κάνεις αυτή την περίοδο, ετοιμάζεις κάτι? Δισκογραφικά, αμέσως μετά τις γιορτές θα μπω στο στούντιο. Θα είναι ένας δίσκος πολυσυλλεκτικός. Ένας δίσκος που θα συμμετέχει ο Θάνος Μικρούτσικος, με τρία τραγούδια, εκ των οποίων το ένα θα είναι καινούριο, ανέκδοτο, τα άλλα δύο θα είναι επανεκτελέσεις. Θα συμμετέχει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Θα συμμετέχουν και άλλοι δύο δημιουργοί που δεν θέλω να τους αποκαλύψω. Και όλο αυτό θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά μετά τις γιορτές.